Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε στην Πάτρα η δίκη του φραουλοπαραγωγού και των ατόμων που κατηγορούνται για τον τραυματισμό 28 εργατών γης στη Νέα Μανολάδα πέρυσι τον Απρίλιο, κατά τη διαμαρτυρία του ζητώντας τα χρωστούμενα δεδουλευμένα 6 μηνών. Έξω από το δικαστικό Μέγαρο Πατρών είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι στους μετανάστες και αρκετοί αλλοδαποί για να συμπαρασταθούν και αυτοί στους ομοεθνείς τους. Δεν άκει ρέγμα, δεν άκει νερό και χωρίς βοήθεια ακόμα είμαστε εκεί. Τώρα να δω τι αποφασίσουνε. Είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. Θεωρούμε ότι η σημερινή δίκη γίνεται εξαιτίας του ότι οι μετανάστες μαζί με όλη την υπόλοιπη εργατική τάξη διεκδίκησαν ότι το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμόρυτο. Τα φραουλαγόρα μου φατσμάνω Ελλάδας, η κατάσταση που υπάρχει εκεί είναι σκηνές του μέλλοντος όλης της χώρας. Η δίκη διακόπη δύο φορές, καθώς κατά την πρώτη διακοπή δεν υπήρχε διερμηνέας για να μεταφράσουν μετανάστες στην ακροαματική διαδικασία όπως εξελίσσεται, ενώ την δεύτερη φορά διακόπη όταν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων έθεσαν θέμα σχετικά με τον διερμηνέα, αφού πρόκειται για Πακιστανό, ενώ ελδαπή είναι Μπαγκλαντέζι. Επίσης και πάλι από συνήγορους υπεράσπισης κατατέθηκε ένα έγγραφο με το οποίο ζητείται από τους αλλοδαπούς με ελληνική γραφή να εκπροσωπηθούν στο δικαστήριο από συγκεκριμένους δικηγόρους. Την προέλευση αυτού του εγγράφου αμφισβητούν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων καθώς οι μετανάστες δεν γνωρίζουν ελληνικά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έχει αλλάξει το κατηγορητήριο καθώς η απόπειρα ανθρωποκτονίας έχει μετατραπεί σε βαριά σκοπούμενη βλάβη. Υποστηρίζει ότι τους ανθρώπους αυτούς δεν τους γνωρίζει, δεν τους έχει προσλάβει ποτέ. Αυτός νίκιασε τα χωράφια. Οι ιδιοκτήτες των χωραφιών έχουν προσλάβει τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση το επεισόδιο που συνέβη γιατί ήταν ένα επεισόδιο μεταξύ των εργαζομένων που εργαζόντουσαν και ήταν απλήρωτοι για ένα χρονικό διάστημα, με τους νέους εργαζομένους αλλοδαπούς που προσλήφθηκαν, έγινε επεισόδιο μεταξύ τους. Παρενέβησαν οι ιδιοκτήτες των χωραφιών να προστατεύσουν τους εργάτες που είχαν ήδη προσλάβει σε αντικατάσταση των προηγουμένων και αυτά όλα θα τα αποδείξουμε στο δικαστήριο, ώστε να αποδειχθεί αν πράγματι διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα και ποιο. Η δίκη αυτή είναι ιστορική σημασία, γιατί κατηγορούνται οι κατηγορούμενοι στη διαδικασία αυτή για εμπορία ανθρώπων, δηλαδή για trafficking, μεταξύ άλλων. Αυτή η κατηγορία συνήθως έχει αποδοθεί σε ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν μέχρι σήμερα γυναίκες για θέματα εργασιακά, όπως εμπροκειμένου γίνεται για τη Μανολάδα. Είναι η πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Οπότε αυτή η δίκη είναι πρόδρομος για το τι μέλλει γενέστε από εδώ και πέρα και πώς θα αντιμετωπιστεί από την ελληνική πολιτεία το ζήτημα αυτό. Υπάρχει το βασικό αδίκημα. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχει βγει η σωματική βλάβη, η επικίνδυνη σωματική βλάβη, η απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είναι μέσω προς επίτευξη σκοπού ακόμα και τα σκάγια που τελικά κρίθηκαν ότι είναι επικίνδυνη σωματική βλάβη. Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί την ερχόμενη 5η στις 12 Ιουνίου.